Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζει αμέσως τώρα. Το Open αποκαλύπτει τον διάλογο του μηχανοδηγού με τον σταθμάρχη πριν από τη σύγκρουση. Το ντοκουμέντο της ντροπής με τις βάρδιες που άλλαξαν με μπλάνκο οι σταθμάρχες στη Λάρισα. Αδιανόητες αποκαλύψεις για τη λαιλασία των σιδηροδρόμων, το πλιάτσικο των υποδομών, οι συμμορίες του Χαλκού και οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι. Ειδική σύνταξη και άλλα 10 μέτρα για τις οικογένειες των θυμάτων και τους σοβαρά τραυματίες. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις ευθύνες και τα ανολοκλήρωτα έργα εξυγχρονισμού των σιδηροδρόμων. Πληθαίνουν στη Νέα Δημοκρατία οι φωνές που θέλουν εκτός ψηφοδελτίων τον Κώστα Καραμαλή. Εκλογές στις 14 Μαΐου ανακοίνωσε ο Ερντογάν. Αμφίροπη μάχη με Κιλιτσντάρογλου προβλέπουν οι δημοσκόποι. Δέκα ημέρες, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τα ερωτήματα παραμένουν και η έρευνα των αρχών επεκτείνεται. Σε μπαλάκι μεταξύ σταθμαρχών, μηχανοδηγών και του επιθεωρητή Λάρισας έχουν μετατραπεί οι ευθύνες για τα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ. Στο φύλλο παρουσιών φαίνεται πως έχει χρησιμοποιηθεί μπλάνκο για να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από τη βάρδια, ενώ σε νέο διάλογο που αποκαλύπτει το Open, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας φέρεται να έχει καταλάβει πως κινείται σε λάθος γραμμή, ρωτώντας τρεις φορές τον σταθμάρχη αν πηγαίνει σωστά. Η αγωνία του μηχανοδηγού του μοιραίου Intercity για το αν βρίσκεται στη σωστή τροχιά, λίγα λεπτά πριν τη φωνική σύγκρουση με τη μοιραία αμαξοστοιχεία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, αποτυπώνεται σε νέα συνομιλία την οποία αποκαλείται το Open. Είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας, της συνομιλίας, το οποίο δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Open, άνθρωπος που άκουσε την επικοινωνία ανάμεσα στον μηχανοδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας και στο σταθμάρχη Λάρισας και έχει καταθέσει ήδη στις αρχές, ενώ έχει ενημερώσει και την αρμόδια υπηρεσία του, μεταφέρει τον εξής διάλογο τη στιγμή που ο μηχανοδηγός επιβατικής έχει καταλάβει, έχει συνειδητοποιήσει ότι κινείται στο αντίθετο ρεύμα, όταν δηλαδή πέρασε το κλειδί 118. Λάρισα, ακούει. Λάρισα, ακούει. Λάρισα, ακούει. Πάω καλά. Αφού σου είπα νέους πόρους. Είναι μια μαρτυρία η οποία επιβεβαιώνει τη δική μας θέση ότι αν δεν ακούσουμε το σύνολο των ηχητικών συνομιλιών μεταξύ μηχανοδηγού και σταθμάρχη, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπεράσματα. Αυτή η συνομιλία έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που καταγγέλαμε από την πρώτη μέρα, ότι δηλαδή δεν έχει διωθεί στη δημοσιότητα το σύνολο των ηχητικών από την περιοχή. Η αγωνία του συναδέλφου μας, εφόσον αυτή η συνομιλία ευσταθεί και υπάρχουν και επόμενες προφανώς καταγράφες, δείχνει ότι είχε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα και καλούσε το σταθμάρχη να το απαντήσει. Ο 59χρονος σταθμάρχης, κατά την απολογία του, παραδέχεται πως δεν διευκρίνησε στο μηχανοδηγό σε ποια γραμμή κινείται, υποστηρίζει ωστόσο πως ούτε εκείνος στήριξε το πρωτόκολλο της επικοινωνίας. Εγώ του είπα ότι περνάει με κόκκινο φωτόσημο εξόδου και συνεχίζει μέχρι φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Έπρεπε να μου πει γιατί τα κλειδιά είναι σε διαγώνιο και όχι σε ευθεία. Βασίλη, φεύγω. Φεύγεις. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Εσείς οφείλετε να τον ενημερώσετε σε ποια γραμμή θα έπρεπε να κινείτε. Ναι, έπρεπε να του πω ότι κινείται σε διπλή γραμμή ανόδου. Δεν του είπα όμως να κινηθεί σε μονή γραμμή καθόδου. Κυλάρης, ακούει. Ακούει. Με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως είσοδο, φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Ο μηχανοδηγός φαίνεται, ήταν και φίλος μου και μιλούσαμε συχνά, του δείχνει εμπιστοσύνη απόλυτη και δεν εφαρμοζεί ούτε αυτός το κανονισμό. Πρέπει και αυτός να τον ρωτήσει από πού φεύγω και στη συνέχεια να αναγγείλει μέσω τηλεφώνου. Αυτό είναι το βιβλίο των σταθμαρχών πάνω στο οποίο οι ώρες αποχώρησης των δύο εργαζομένων που έφυγαν νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιάς τους το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου διορθώθηκαν με μπλάνκο μετά από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών στα Τέμπη. Κάτι που κατήγγειλε στην απολογία του και ο 59χρονος σταθμάρχης που κρατείται. Όπως φαίνεται στο βιβλίο παράδοση παραλαβής, ο έμπειρος σταθμάρχης και ο εργαζόμενος με μπλοκάκι αναγράφεται πως ανέλαβαν βάρδια στο σταθμαρχείο στις 2 η ώρα και πως αναχώρησαν στις 10.30 το βράδυ. Με μια προσεκτική ματιά διαπιστώνει κανείς πως η ώρα έχει διορθωθεί. Αν ισχύει και αυτό, τότε μιλάμε για κανονική μονταζιέρα στην περιοχή, η οποία προσπαθεί να ενοχοποιήσει ανθρώπους και να αποσιωπήσει τις πραγματικές ευθύνες, οι οποίες αφορούν τη μη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, δηλαδή της τηλεδιοίκησης, των φωτοσημάτων και τη λειτουργία του ETCS. Ο σταθμάρχης της Λάρισας μπορεί να ενημερώσει.
ενημερώσει τον προϊστάμενο του 2597 για τη διαδικασία της οπισθοπορίας. Το λόγο. Φλασάρις ένα TV. Ο 59χρονος σταθμάρχης υποστήριξε στην απολογία του ότι την προηγούμενη του δυστυχήματος είχε παρατηρήσει προσωρινό πρόβλημα στη λειτουργία των κλειδιών, γεγονός που επεσήμανε και στη συνομιλία του με τον προϊστάμενο του προαστιακού μισή ώρα πριν από τη σύγκρουση στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή ασφαλείας της Τρενοσέ Χρήστο Ρετσινά, από τη στιγμή που ο μοιραίος σταθμάρχης έμεινε μόνο στη βαρδιά του, δεν έκανε καμία χρήση του τοπικού συστήματος τηλεδιοίκησης της Λάρισας. Ο συγκεκριμένος σταθμάρχης δεν ξέρει να κάνει αυτόματη χάραξη δρομολογίου. Αυτόματα δεν ήξερε να το χειριστεί. Από τις 10 και μετά δεν υπάρχει καταγραφή. 10 και μετά. Το μπαλάκι των ευθυνών συνεχίζεται έπειτα από την πρώτη τοποθέτηση του επιθεωρητή Λάρισας, ο οποίος μετά το δυστύχημα έλαβε από το νοσοκομείο του Βόλου αναρωτική 30 ημερών. Μέσω του δικηγόρου του καταλογίζει ευθύνες στους δύο σταθμάρχες αλλά και στους μηχανοδηγούς που έχασαν τη ζωή τους. Πολλαπλά λάθη, εγκατάλειψη θέσεων εν ώρα υπηρεσίας από δύο σταθμάρχες και η μη συνακόλουθη τήρηση του ωραρίου, η μη έγκυρη ενημέρωση εκ μέρους των απολυπόμενων μηχανοδηγών περί της εισόδου στη γραμμή καθόδου, με την παράλληλα μη ενημέρωσή τους με τον οποιονδήποτε τρόπο από τον αρμόδιο σταθμάρχη. Σε βάρος των δύο σταθμαρχών, όπως και εναντίον του επιθεωρητή του ΟΣΕ, έχει ασκηθεί δίωξη για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή. Η έρευνα ανατέθηκε σε δύο εφέτες ανακριτές, ενώ στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και οι διευθυντές του επιθεωρητή Λάρισας, στους οποίους κοινοποίησε τις βάρδιες της μοιραίας βραδιάς. Και είναι αποκαλυπτικά έως και ανατριχιαστικά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Να καλησπερίσω και απόψε στο στούντιο μαζί μας ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Παναγιώτης Στάθης. Ενώ στις συνδέσεις μας πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Έχουμε τον Αντώνη Τσολναρά, τον Άρη Κουτσιούκη και την Μίνα Καραμίτρου. Αντώνη, να ξεκινήσουμε από εσένα, καθώς έχεις περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες πληροφορίες να μας μεταφέρεις για αυτή την συνομιλία, το διάλογο του μηχανοδηγού με τον σταθμάρχη. Ναι, έτσι ακριβώς. Έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτήν την επικοινωνία του μηχανοδηγού της επιβατικής μαζί με τον σταθμάρχη που είδαμε και στο βίντεο. Να ξεκινήσουμε με το ότι ο μηχανοδηγός επιβατικής φεύγει από εδώ, από τον ΟΣΕ της Λάρισας όπου και βρισκόμαστε, με ένα τηλεγράφημα το οποίο αναγράφει. Αναφέρει χαρακτηριστικά, έχει ελεύθερο μέχρι φωτόσημον εισόδου νέων πόρων. Μετά από δύο λεπτά, και ενώ το τρένο εισέρχεται, μπαίνει δηλαδή στο κλειδί 118, καλεί με αγωνία τον σταθμάρχη και τον ρωτάει. Λάρισα, ακούει, και ο σταθμάρχης του στέλνει ξανά δεύτερη φορά το ίδιο λάθος τηλεγράφημα, ότι έχει δηλαδή ελεύθερη την είσοδο μέχρι τους νέους πόρους. Έχει όμως αμφιβολία ο οδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας και μετά από δύο λεπτά ρωτάει ξανά. Λάρισα, ακούει, και αμέσως μετά ρωτάει στη συνέχεια τι κάνει το 62, πού πάει το 62. Και του απαντά ο σταθμάρχης σε οργισμένο ύφος που είδαμε και στο βίντεο, ότι αφού σου είπα νέους πόρους. Λεπτά όμως αργότερα έχει συμβεί το μοιραίο. Και δεν είναι μόνο αυτό, Ματίνα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το Open, αφού προηγήθηκε αυτή η επικοινωνία σε έντονο ύφος για το πού θα πάει τελικά η επιβατική αμαξοστοιχεία, ενημερώνεται ο σταθμάρχης στιγμές αργότερα από το ρυθμιστή στην Αθήνα ότι κάτι έχει συμβεί, ότι έχει καλέσει πυροσβεστική. Τότε ο σταθμάρχης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, περίπου στις 12 παρα 25, σχεδόν δηλαδή 15-20 λεπτά μετά τη σύγκρουση, προσπαθεί να επικοινωνήσει και με τον οδηγό της επιβατικής αμαξοστοιχίας αλλά και με τον οδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αλλά προφανώς δεν απαντά κανείς καθώς έχει συμβεί αυτή η σύγκρουση. Και στη συνέχεια, μάλιστα, έχει συνεχιστεί και με μια άλλη συνομιλία με τη σταθμάρχη των νέων πόρων. Είναι η γυναίκα, είναι η σταθμάρχη η οποία έδιωξε την εμπορική αμαξοστοιχεία από τους νέους πόρους, η οποία προφανώς η γυναίκα ήταν σε σύγχυση και προσπαθεί να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Ελένη, έτσι λοιπόν, είπε συγκεκριμένα. Ναι. Ακριβώς. Η οποία είπε συγκεκριμένα, έδιωξα την εμπορική αμαξοστοιχεία από νέους πόρους κανονικά. Λίγο αργότερα με ενημέρωσαν ότι έγινε σύγκρουση με το επιβατικό. Ήμουν σε σοκ. Τρόμαξα. Δεν πίστευα ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ρωτούσα διαρκώς για ποιο λόγο, τι είχε συμβεί λάθος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι καταρχάς αυτή η σταθμάρχη από εκεί ήταν η πιο συνειδητοποιημένη, η οποία φαίνεται ότι ρωτούσε και μετά από το Βασίλη. Τι συμβαίνει, τι τρέχει. Ρε παιδιά, εδώ αυτός ο άνθρωπος, ο μηχανοδηγός, ρωτάει εν αγωνίως, αυτός πηγαίνει στο θάνατο, έχει αρχίσει να το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος. Ναι, το ψηλιάζεται. Το ψηλιάζεται εμφανώς. Παίρνει τηλέφωνο, βαράει στον σταθμάρχη, ο οποίος σταθμάρχης την πρώτη φορά δεν απαντά, τη δεύτερη φορά του λέει τράβα νέους πόρους. Ενώ φαίνεται η αγωνία αυτού του ανθρώπου. Πήρε. Ακριβώς. Εδώ σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος ήταν πριν το κλειδί. Ναι, ήταν στόπα. Μη με πρίζεις. Ο οποίος, σκεφτείτε την αγωνία του μηχανοδηγού,
που έχει μέσα 350 επιβάτες, την αγωνία του, πηγαίνει μπροστά. Νύχτα. Νύχτα, μπράβο. Νύχτα, ανάποδα στη γραμμή. Ανάποδα στη γραμμή και δεν του απαντάει και ο σταθμάρχης. Ο οποίος σταθμάρχης τη δεύτερη φορά του λέει τράβα στους νέους σπόρους. Και να σας πω κάτι άλλο. Παίρνει τηλέφωνο ο άνθρωπος, προσπαθεί να βρει τον μηχανοδηγό της άλλης αμαξοστοιχίας. Και έρχονται εδώ κάποιοι, οι σταθμάρχες κυρίως, και λένε φταίει και ο μηχανοδηγός. Τι φταίει ρε παιδιά ο μηχανοδηγός. Έπρεπε λέει να κινητοποιήσει την αμαξοστοιχία. Να την ακινητοποιήσει χωρίς να ξέρει ότι ο σταθμάρχης δεν του είχε πει τίποτα. Ούτε αν έρχεται από απέναντι, ούτε αν έρχεται από πίσω αμαξοστοιχεία. Άντε και τη σταμάταγε την αμαξοστοιχεία. Και αν έρχονταν ένα τρένο με 160 από πίσω, όπως πήγαινε αυτό με 160. Δεν αμαξοστοιχεία χωρίς εντολή σταθμάρχη. Ακριβώς. Εδώ πέρα θα γραφτεί ειλικρινά, δηλαδή αυτή που λίγο πιο νυφάλια εδώ τώρα. Είναι στον αγώ πάνω της, είναι απάνω στον του πόνου και του θρήνου και ακριβώς και της οργίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλο ιστορικό δεδομένο στις μεταφορές όπου ο σταθμάρχης παίρνει τηλέφωνο τον άλλον που έχετε κατά πάνω του, αυτόν με τον οποίο θα σκοτωθούν σε 3 λεπτά. Ακριβώς, το μηχανοδηγό και το σταθμάρχη. Ο μηχανοδηγός της μία αμαξοστοιχίας παίρνει τον άλλον που έρχεται κατά πάνω του να του πει τι γίνεται. Και αυτό. Και δεν έπιασε το τηλέφωνο, δεν το σήκωσε, δεν ξέρω τι έγινε. Και σε 2 λεπτά. Έγινε το απόλυτο χάος. Δημητρή, σκέψε τον πανικό αυτού του ανθρώπου. Αυτός, τον πανικό ο άλλος δεν πρέπει λογικά να είχε, πήγαινε δεν κανονικά στην άνοδο, εντάξει. Και λοιπόν, πρόσεξε, και κάποιοι επιμένουν να συγκοφαντούν τον μηχανοδηγό, τον νεκρό μηχανοδηγό, ο οποίος βλέπουμε από τις αποκαλύψεις που κάνει ο Αντώνης τώρα, πόσο πανικό και πόσο άγχος είχε αυτός ο άνθρωπος. Τον σκοτώσαν εκεί στα τον κατηγορούν. Ναι, και τώρα έρχεται και ένα άλλο στοιχείο που μας είπε ο Αντώνης. Πότε είπε στις 12:20 ότι έψαχναν την πυροσβεστική ο σταθμάρχης. Και κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Και γι' αυτό ήταν αυτά τα τηλεφωνήματα και η προσπάθεια να επικοινωνήσει μέσα στον πανικό. Αντώνη, 12:20 δεν πήρε την πυροσβεστική ο σταθμάρχης. 12:20 την πήρε. 15-20 λεπτά. Μετά υπήρξε επικοινωνία μέσω VHF. Αυτός όμως ο σταθμάρχης μετά, αυτός Αντώνη μου ο σταθμάρχης μετά, στις 12 η ώρα τον ακούσαμε να συνομιλεί έλα Παντελή και έλα Παντελή και του λέει εγώ δεν έκανα τίποτα, εγώ στην άνοδο το έστειλα. 12 η ώρα. Όταν 12:20... Και τα τηλεφωνήματα. Μπράβο. Και όταν του έχει πει ο άλλος ο άνθρωπος, του χτυπάει συνέχεια και του λέει πάω καλά, πάω καλά. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό είναι όχι αλαλούμ. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά η έκφραση αλαλούμ είναι λίγη. Γιατί εδώ μετράμε νεκρούς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και φαίνεται ότι έχει συνειδητοποιήσει ο μηχανοδηγός το τι γίνεται και είναι σε απελπισία. Είναι έκδηλο αυτό. Πάμε τώρα όμως και στην Μίνα Καραμίτρου. Γιατί Μίνα, υπάρχει μια κατάθεση του προϊσταμένου των μηχανοδηγών που από την πρώτη στιγμή αποκαλύπτει και ξεκαθαρίζει το ποιος είναι ο υπεύθυνος που έβαλε και τα 2 τρένα στις ίδιες ράγες. Ναι, πρόκειται λοιπόν, Ματίνα, για τον επικεφαλής των μηχανοδηγών της Λάρισας, ο οποίος φτάνει 10 λεπτά μετά το τραγικό αυτό δυστύχημα στο σημείο στα Τέμπη και στις 3:40 τα ξημερώματα δίνει την κατάθεσή του στους αστυνομικούς. Εκεί λοιπόν τι λέει, λέει «Από ό,τι είδα κατά την άφηξή μου στο σημείο, τα τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας για την επιβατική αμαξοστοιχεία είναι 160 χιλιόμετρα την ώρα και για την εμπορική 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θέλω να επισημάνω πως υπεύθυνος για τη διαχείριση κυκλοφορίας των τρένων είναι ο εκάστοτε σταθμάρχης της Λάρισας». Και εκεί βάζει τελεία και λέει μάλιστα στους αστυνομικούς «Δεν θέλω να σας πω τίποτε άλλο». Ακούστε τώρα και κάτι ακόμα, το οποίο κάνοντας ρεπορτάζ, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων ήρθε στη διάθεσή μας. Πρόκειται, Ματίνα, για μια κατάθεση η οποία είναι του προϊσταμένου στον τομέα επιθεώρησης στη διεύθυνση κυκλοφορίας όλων των τρένων της Λάρισας. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη εκείνο το βράδυ και περιγράφει πώς έμαθε τι έγινε με τη σύγκρουση των τρένων. Αναφέρει λοιπόν και περιγράφει ότι έπαιρνε τηλέφωνο, δεν απαντούσε κανείς και κάποια στιγμή παίρνει φυσικά και τον σταθμάρχη, τον 59χρονο, τον προφυλακισμένο, να τον ρωτήσει τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί. Εκεί λοιπόν τον περιγράφει ως πανικόβλητο και αναφέρει στην κατάθεσή του. Επακριβώς μου είπε, δεν μπορώ να προσδιορίσω
Ο 59χρονος, ξαναλέω, ο σταθμάρχης, ο προφυλακισμένος. Δεν μπορώ, του λέει, επακριβώς, να προσδιορίσω από ποια γραμμή έχω διώξει την επιβατική αμαξοστοιχεία. Αυτά λέει, ξαναλέω, στον προϊστάμενο του τομέα επιθεώρησης, στη διεύθυνση κυκλοφορίας όλων των τρένων, λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα. Εδώ μήνα μου έλεγε στον άλλον, τον έδιωξα στην άνοδο, στον Παντελή. Ναι. Στην άνοδο, λέει, τον έδιωξα. Στον προϊστάμενο του είπε επακριβώς, η λέξη επακριβώς αναφέρεται με στην κατάθεσή του, δεν μπορώ να προσδιορίσω από ποια γραμμή έχω διώξει την επιβατική αμαξοστοιχεία. Πάντως, κοίταξε, εγώ με σιδηροδρομικούς που έχω μιλήσει, πράγματι, ο σταθμάρχης είναι σαν τον τροχονόμο στον δρόμο, ρε παιδί μου. Μπορεί ο τροχονόμος να σου πει, πήγαινε από εδώ που είναι μονόδρομος, το σήμα μην δίνει σημασία, προχώρα. Αλλά ο άλλος ψηλιαζόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει, ή ο τροχονόμος δεν ξέρει τι κάνει, ή έβλεπε τα λύκες και ερχόντουσαν. Και προσπαθούσε να σταματήσει να πάρει τηλέφωνο, να επικοινωνήσει. Έχεις δίκιο. Και ποιος είναι ο σταθμάρχης, τι είναι ο σταθμάρχης, τα μάτια, τα αυτιά, τα πάντα είναι για τον μηχανοδηγό. Ο μηχανοδηγός δεν βλέπει, δεν μπορεί να δει, είναι νύχτα, είναι μεγάλες ταχύτητες. Δεν προλαβαίνει να τη δράση. Και να δει τον να έχει το άλλο απέναντι, δεν προλαβαίνει να φρενάρει. Πόσο είναι το φρενάρισμα που μας έλεγε στο πέρα. Με 160 χιλιόμετρα ταχύτητα, για να κινητοποιηθεί το τρένο είναι 1730 μέτρα. 1730 μέτρα. Ένα χιλιόμετρο 700 μέτρα. Δεν μπορεί να τη δράσει. Και να τον δει απέναντι δεν έχει νόημα. Έχει τρακάρει. Δεν μπορεί να τη δράσει. Άρα μόνο ο σταθμάρχης μπορεί να πει stop. Ακριβώς. Πίσω και ο ένας και ο άλλος. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό και τον έψαχνε απελπισμένα. Ούτε και το χειρόφρονο που του λέγανε είχε κανένα νόημα. Θα ερχόταν να ρίξει τον Ευράγη με 100. Μπορεί να ήταν μικρότερο το ατύχημα από το να πηγαίνει με 160. Αλλά όχι, δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι, γιατί δεν είναι αυτό ασφαλές. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος έπαιρνε με αγωνία, βάραγε, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει τον σταθμάρχη. Τη μία δεν του απάντησε. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε και τον σταθμάρχη. Και τον άλλο τον κακό σκοτωθήκανε αγκαλιά. Και στον προαστιακό, το είδε και θυμάσαι και στον προαστιακό. Ακριβώς. Που δεν απαντούσε στις εκκλήσεις του προαστιακού. Δεν απαντάει και τη δεύτερη φορά του λέει νέους σπόρους. Νέους σπόρους, ναι. Από πού όμως. Το οποίο δεν λέει. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο κομβικός είναι ο ρόλος του σταθμάρχη και πολύ περισσότερο λοιπόν τι συμβαίνει εάν ο σταθμάρχης, όπως μας το περιέγραψε και στο ρεπορτάζ, είναι σε βέρτιγκο. Δεν ξέρει αν έχει στείλει στην άνοδο ή στην κάθοδο σε ποια κατεύθυνση το τρένο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα και στον Άρη Κουτσιούκη. Οι σταθμάρχες στη Λάρισα, είναι γνωστό, ελέγχονται για το ότι έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους. Ένα ερώτημα, Άρη, είναι αν αυτό έγινε μόνο εκείνο το τραγικό βράδυ. Πολλοί λόγοι λοιπόν γίνεται όλες αυτές τις ημέρες για τις βάρδιες, για τις υπηρεσίες στο σταθμαρχείο της Λάρισας, που με βάση το πρόγραμμα, θυμίζουμε, είναι 9 ώρες για τους μόνιμους σταθμάρχες. Είναι κοινό μυστικό, φαίνεται ότι αυτά τα 9 ώρα, μας λένε, είχαν καθιερωθεί ως μια μορφή, ως ένα άτυπο μπόνους για τους μόνιμους σταθμάρχες, που θυμίζω ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν να έρθουν δηλαδή στη Λάρισα οι συμβασιούχοι αλλά και ο 59χρονος, εργάζονταν σε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν λέγεται ότι επομίζονταν αυτό το μεγάλο βάρος και η διοίκηση για να τους ανταμείψει είχε βάλει την υπηρεσία τους 9 ώρη προκειμένου να παίρνουν μία ώρα υπερορία. Μιλάμε για ένα ποσό 2,70 την ώρα, δηλαδή κάτι περισσότερο. Άρα από 50 ευρώ το μήνα. Φαίνεται. Φαίνεται όμως πως όταν άλλαζαν τη σκυτάλη οι έμπειροι, ξαναλέω, το καθεστώς που κυριαρχούσε νωρίτερα, Δημήτρη, όταν άλλαζαν τη σκυτάλη ο απογευματινός με το βραδινό, δεν καθόταν ο απογευματινός τη μία ώρα που τυπικά με βάση το πρόγραμμα θα έπρεπε να είναι μαζί με τον νυχτερινό. Αλλά αφού τον ενημέρωνε και του παρέδιδε, στη συνέχεια αποχωρούσε. Πώς δούλευε η υπηρεσία, δεν ήταν υπηρεσία. Αυτή ήταν, τι να πω. Να σου πω, και ο επιθεωρητής προφανώς το ήξερε, δεν πάρει να το ξέρει. Βέβαια. Προφανώς το ήξερε ο επιθεωρητής. Άρα αυτά που μας λένε περί τριών σταθμαρχών είναι λίγο φούμαρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επί του πρακτέου. Σωστό. Είναι λίγο φούμαρα. Σωστό. Γιατί άμα ξέρει ότι θα φύγει, ο ένας δεν πληρώνει την υπερορία. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη, σε διακόψα. Υπάρχει και μια σημαντική λεπτομέρεια, Παναγιώτη, για την μοιραία βραδιά. Τις προηγούμενες 4 νύχτες που ο 59χρονος είχε κάνει τις πρώτες του υπηρεσίες ως μονός σταθμάρχης στη Λάρισα, το Intercity είχε ως ώρα αναχώρησης από τη Λάρισα για Θεσσαλονίκη 10 και 11 το βράδυ, 11 λεπτά μετά τις 10. Φαίνεται λοιπόν πως τα προηγούμενα βραδιά δεν είχαν παρατηρηθεί οι δυσλειτουργίες που είχαμε εκείνη τη μέρα από νωρίς. Με τον παλαιοφάρσαλο σε μονή γραμμή καθόδου, με μια μηχανή να χαλάει και να χρειάζεται να γίνει η αντικατάστασή της. Και
αναχώρησε κανονικά στην ώρα της, με αποτέλεσμα ο απογευματινός να κάτσει μέχρι να φύγει το Intercity και στη συνέχεια να αποχωρήσει. Δεν ξέρουμε αν κάτι τέτοιο έγινε λοιπόν και το μοιραίο βράδυ. Σου λέει το έκανε 2-3 φορές μαζί μας. Yeah. Άρα από τη στιγμή που είδε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, φεύγουμε κι εμείς σε 10 παρατέρατο παραδείγματος χάρη ή φεύγουμε γενικώς και άστο να το κάνει. Έλα μου, όμως δεν έγινε έτσι τελικά. Και εδώ φαίνεται και ο επιθεωρητής, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο και λέει ότι έβαζα 3 έβαλα, λέει ο επιθεωρητής. Είχα 3 διβάρδια, ψιλοφούμαρα είναι όλα αυτά. Και όντως, ο ένας είναι συμβασιούχος, δεν μπορεί να κάτσει παραπάνω επί της ουσίας. Να κάτσει μπορεί να δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Άρα δεν είναι και υποχρεωμένο. Όπως υποστηρίζει ο 59χρονος στην απολογία του, μέχρι τις 10 και 10, 10 και 4 ήταν όντως 3. Δηλαδή ο συμβασιούχος λέει έφυγε 10 και 4. Ο μόνιμος έφυγε 10 και 20, το 10 και 25. Λέει, πάντα, ώρα έγινε. Ο 59χρονος. Το λάθος κλειδί που τον βάλανε στη λάθος γραμμή, τι ώρα έγινε. Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται ποια στιγμή ήταν η τελευταία φορά που κλείδωσε. Φαίνεται ότι το 118 κλείδωσε σε διαγώνια γραμμή. Μάλιστα. Όταν ήρθε ο προαστιακός στη Λάρισα από Θεσσαλονίκη. Και από τότε πάμε και όπου βγει, έλεγε. Όλα αυτά καταγράφονται. Mm-hmm. Πάμε και όπου βγει, προφητικός ήταν. Και συνεχίζουν και βγαίνουν πολλά στοιχεία και θα είμαστε να τα συζητήσουμε, γιατί αυτό το πράγμα εξελίσσεται. Με το θέμα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών να κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που, όπως είπε, αναλογεί στην κυβέρνηση, υποσχόμενος ότι η έρευνα της δικαιοσύνης θα προχωρήσει πολύ γρήγορα και με διαφάνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για διάχυση ευθυνών προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια. Στον απόϊχο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντησή του με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, υποσχέθηκε έρευνα σε βάθος και γρήγορα για τη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο θάνατο 57 επιβάτες, στην πλειοψηφία τους νεαρά παιδιά. Υπάρχει θυμός και δικαιολογημένος θυμός για ένα συμβάν το οποίο από την πρώτη στιγμή είπα ότι δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη που αναλογεί στην κυβέρνηση. Η κοινωνία μας πενθεί και θυμώνει και χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς. Δεν νιώθουμε μόνο την ευθύνη, αλλά και την ντροπή, θα έλεγα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, υπενθύμησε ότι ήταν οι ίδιοι που χτυπούσαν το καμπανάκι του κινδύνου με εξώδικα στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά δεν εισακούονταν. Η αποποίηση της ευθύνης, η διάχυση της ευθύνης, οι συμψηφισμοί είναι απόπειρα συγκάλυψης της αλήθειας. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας ζητάει την αλήθεια και ζητάει δικαιοσύνη. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση απορρίπτουν τους συμψηφισμούς, όμως αυτοί τελικά γίνονται στο δημόσιο διάλογο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης με επιστολή του κάλεσε τα κόμματα για ενημέρωση αλλά και τον Υπουργό Μεταφορών επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη στη Βουλή για μια κατά την παράσταση συζήτηση. Ο Χρήστο Σπίρτζη υποστηρίζει πάντως ότι η τότε κυβέρνηση δεν έχει ευθύνες και πως ο ίδιος παρέλαβε από τον Αντώνη Σαμαρά μια κακή σύμβαση την οποία αναγκάστηκε να τροποποιήσει. Το όλοι φταίνε δεν ισχύει. Ναι, πιστεύω ότι δεν φταίμε. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Υπάρχει και πούμε εδώ με συγκεκριμένα στοιχεία. Ότι ναι, καθυστερήσατε εκεί και τα λοιπά. Βεβαίως εδώ είμαστε, θα αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που έχουμε. Μάλιστα. Το δυστύχημα δεν θα γινόταν. Δεν θα γινόταν. Αν ίσχυε ό,τι ίσχυε μέχρι το 19 και το 20 στον ΟΣΕ. Τελικά πόσο παραδώσατε εσείς, κύριε Σπίτζη. Το Σεπτέμβρη, ναι. Το Σεπτέμβρη του 18, ναι. Παρτό είναι της υπηρεσίας, δεν είναι δικό μου. Ναι, ναι. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ούτε σημείωμα. Ναι, ναι, 68%. Η υλοποίηση της περιβόητης σύμβασης για το διάστημα 2017-2019 είχε σταματήσει ολοκληρωτικά. Πρέπει να έχει περίσευμα θράσους ο κύριος Πίρτζης για να ισχυρίζεται πως ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε ρολόι επί ΣΥΡΙΖΑ και τον διέλυσε η Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα παρενέβη και ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχουμε χρέος στην Ελλάδα να οικοδομήσουμε ένα αξιόπιστο κράτος που θα εγγυάται το δημόσιο συμφέρον. Μια ισχυρή φιλελεύθερη δημοκρατία που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια ανθεκτική οικονομία που θα μειώνει τις ανισότητες και θα δίνει προοπτική στις νεότερες γενιές. Όχι στη συγκάλυψη, λένε Δημήτρης Κουτσούμπας και Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να παραγραφεί, δεν πρέπει να ξεχαστεί, πρέπει να φτάσουν οι ευθύνες μέχρι το κόκαλο. Δικαιοσύνη είναι όλοι οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Και η πολιτική σύγκρουση μένεται για τις ευθύνες και τα έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία Φασουλάκη
και το Χρήστο Τσίγουρη. Σοφία, μία σύγκρουση η οποία δείχνει να κορυφώνεται από την σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Σπίρτζη. Ναι, Ματίνα, καλησπέρα και να πούμε ότι σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι απεδείχθη γιατί ο κύριος Σπίρτζης, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, κρυβόταν για τουλάχιστον 10 ημέρες. Σήμερα, μετά τα όσα είπε στη συνέντευξή του, απεδείχθησαν και τα ψέματα που είπε ο κύριος Σπίρτζης. Μάλιστα, μιλούν για μνημείο ψεμάτων και επιμένουν ότι τη διετία 17-19 δεν παραδόθηκε τίποτα ή σχεδόν τίποτα από αυτήν την περιβόητη σύμβαση. Και μάλιστα καλούν τον κύριο Σπίρτζη να έρθει στη Βουλή, όπου εκεί, όπως λένε, θα μιλήσουν τα έγγραφα και οι συμβάσεις. Πριν από λίγο, Ματίνα, από την Νέα Δημοκρατία εκδόθηκε και μία επίσημη ανακοίνωση, η οποία απαντά σε αυτό το 68% που ακούσαμε να λέει ο κύριος Σπίρτζης στην συνέντευξή του. Υποστήριξε λοιπόν ότι παραδόθηκε ένα 68% του έργου, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία. Παραδόθηκε περίπου το 32%, όπου μάλιστα υπήρχαν και σφάλματα για το σύστημα τηλεδιοίκησης, πάντα μιλούμε, και της φωτοσήμανσης, ενώ γνήσια λειτουργικό, λένε, ήταν μόνο το 18%. Επίσης, λένε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, από τους 52 σταθμούς που προέβλεπε η σύμβαση, η επίμαχη σύμβαση, παραδόθηκαν 17, εκ των οποίων οι μισοί αντικαταστάθηκαν γιατί υπήρχαν σφάλματα. Και λένε ακόμα ότι όσον αφορά το σύστημα ETCS, αυτό το σύστημα πέδησης που μπορεί να σταματήσει το τρένο, μέχρι το 2020 είχαν παραδοθεί 0 σταθμοί. Ενώ από το 20 μέχρι το 2023, 21 σταθμοί. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα δούμε πολύ αναλυτικά στη συζήτηση που αναμένεται να γίνει στη Βουλή και βέβαια αναμένεται να έχουμε και σύγκρουση. Μάλιστα. Σύγκρουση θα έχουμε σίγουρα, Ματίνα, Σοφία, κύριε και κύριοι, γιατί συνομιλώντας κανείς με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχηματίζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξηγούν σε συνομιλητές τους ότι ο κύριος Σπίρτζης, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αποκαλεί εξαφανισμένο, εμφανίστηκε σήμερα και έδωσε απαντήσεις. Τον καλούν στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω να έχει τη διάθεση να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς διερωτώνται στελέχη της Κουμουνδούρου. Ο κύριος Σπίρτζης που ήταν εξαφανισμένος και έδωσε κάποιες απαντήσεις που κρίνονται. Στη Νέα Δημοκρατία, τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραμανλή, τους αρμόδιους υφυπουργούς, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Καραγιάννη, που έβλεπαν τα εξώδικα με τις προειδοποιήσεις να περνούν, που ήταν στο τιμόνι της ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου, νιώθουν την ανάγκη να τους καλέσουν να δώσουν απαντήσεις. Εκτιμούν λοιπόν ότι αυτός που θα πρέπει να δώσει απαντήσεις είναι πρώτα από όλους η κυβέρνηση και να σταματήσει να μεταθέτει αλλού τις ευθύνες. Γιατί μιλούν για ένα μοντέλο που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση σε όλες τις κρίσεις που τις έτυχαν το τελευταίο διάστημα, είτε αφορά την πανδημία με τους πολλούς νεκρούς δυστυχώς, όπου δεν έδωσε βάση να στηρίξει το σύστημα υγείας και έφταιγε η πανδημία, ούτε στην ακρίβεια για την οποία έφταιγε ο πόλεμος, ούτε στις υποκλοπές, όπου τα πιο στενά, οι πιο στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού εμπλέκοντο, αλλά έφταιγαν όλοι οι άλλοι, ζητούσαν απαντήσεις για τον κύριο Πιτσόρουλα και για το τι έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια πολύ περισσότερο εδώ, όπου όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει, αυτή η κυβέρνηση ήταν στο τιμόνι της χώρας από το 2019. Νομίζω μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ένα πράγμα μπορώ να καταλάβω. Επειδή άκουσα από επαγγελματικό Βίτσικο και όλο τον κύριο Σπίρτζη και χθες προχθές πότε ήταν όλη τη συνέντευξη του κύριου Γεραπετρίτη. Τι θέλει ο κόσμος? Θέλει πρώτα να μάθει τα στοιχεία. Να μάθει τι έγινε, ρε παιδί. Τι συνέβη. Τα στοιχεία. Για το τι συνέβη τη μοιραία βραδιά από τα μοιραία πρόσωπα, ένα. Δεύτερον, τι έχει γίνει με τα έργα, γιατί δεν πήγανε, πόσα παραδοθήκανε, τι δεν παραδόθηκε, τι ισχύει, τι δεν ισχύει κτλ. Ακούει την κυβέρνηση, ακούει την αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, γιατί αυτοί παρουσιάζουν την υγεία, παιδιά, και είναι σαν να βλέπουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Λέει η κυβέρνηση, πήραμε ένα έργο στο 38%, από το οποίο τα μισά δεν δουλεύανε, άρα το πήραμε στο 18 και το έχουμε στο 70. Λέει ο κύριος Σπίρτζης, εμείς το δώσαμε στο 60%, στο 68%. Λέει ο κύριος Ραγκούσης, πήγαμε στη Λάρισα και στη Λάρισα είχε καεί το κέντρο. Ναι. Και δεν το φτιάξανε από το 19. Ναι. Πάει ο Γεραπετρίτης και λέει, πήγα και δούλευε.
Θέλω να νομίζω ότι αναφέρονται σε διαφορετικό πράγμα. Ο καθένας για το συγκεκριμένο κέντρο στη Λάρισα δίνει τη δική του εκδοχή. Πιθανότατα ο υπουργός μιλάει για το σταθμό και το τερματικό του σταθμού που έχει μια δυνατότητα όρασης εντός εισαγωγικών στα 5 χιλιόμετρα και το κέντρο τηλεδιοίκησης. Το ίδιο όμως γίνεται, είναι αυτό που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από το 19. Το ίδιο γίνεται και για την Καρόλου. Έχει μπει και στη δικογραφία η πληροφορία αυτή. Ότι το ίδιο λένε και για την Καρόλου. Ο ένας λέει, εάν υπήρχε η Καρόλου και δεν είχαν τσακωθεί ο ΣΕ με την Τρένος, με τη Χελένικ, θα υπήρχε το κέντρο στην Καρόλου και το κέντρο αυτό θα έχει αποτρέψει το δυστύχημα. Και ο Γεραπετρίδης λέει, παιδιά, στην Καρόλου δεν υπήρχε και τηλεδιεύθυνση. Σωστό. Ένα τηλέφωνο υπήρχε, δεν μπορούσε να... Θέλω να πεις κάτι. Άρα... Δεν μπορεί ο κόσμος να καταλάβει ούτε το ένα, ούτε τους αριθμούς. Θέλω να μου πεις κάτι. Αν έβγαινε, ποιος θα μπορούσε να πείσει τον κόσμο για να πει ότι παιδιά έγινε αυτό. Μα ρε παιδί μου, να φτιάξει. Λες τώρα. Ωραία. Υπάρχει στην Ελλάδα θεσμός. Λοιπόν. Υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα όπου να βγει και να πει έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Μα δεν μπορεί να είναι ένας θεσμός για τα τρένα, ίδιος με τα ποδόσφαιρα και ο ίδιος με τα όλα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχει ναρκοθετηθεί οποιοδήποτε θεσμός στην Ελλάδα με ευθύνη των θεσμών. Με συγχωρείς. Με ευθύνη εδώ, των θεσμών. Εδώ τώρα δύο λεφτά. Εδώ λέμε. Αφού άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος για το ίδιο πράγμα. Για το ίδιο, συμφωνώ απολύτως. Είναι μετρήσιμο, δεν είναι πολιτική εκτίμηση. Άρα. Ποιος θα το κάνει, να βάλει μια επιτροπή, λέει η αντιπολίτευση. Είναι... Η επιτροπή είναι δική σας. Ναι. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούτε τους εργαζόμενους. Τα συνδικάτα. Λέει η κεντρική επιτροπή. Λέει, καλά, η δική μου τη κεντρική επιτροπή. Λέει να πάμε στη δικαιοσύνη. Λέει όχι, εσύ δεν τη λέγεται την ηγεσία της δικαιοσύνης. Λοιπόν, άρα πού καταλήγουμε, παιδιά. Το μόνο μετρήσιμο είναι 57 νεκροί. Άγια σου στόμα σου. Το μόνο. Όλα τα άλλα είναι. Δεν λέω τίποτα άλλο. Έχεις και με την δίκιο. Κάθε χρονική περίοδο να έχει το βάρος της, βέβαια, Δημήτρη. Να μην φυσικά. Το εννοείται αυτό. Ναι, ναι, Χρήστο. Εννοείται αυτό. Έτσι. Ξέρουμε και αλλιώς. Αλλιώς γίνονται όλα ένα. Το λέω κάθε χρονική περίοδο έχει λέω ένα ιδιαίτερο βάρος. Αντανακλάσει ένα ιδιαίτερο βάρος ευθυνών. Σε όλους τους εκπροσώπους βάλτε, του ΣΥΡΙΖΑ. Βάλτε λοιπόν, ναι, βάλτε λίγο μια νοτελεία. Να πάμε στην Έλενα Γαλάρη, γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη με εντολή της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αρχίζει έρευνα και για τις συμβάσεις εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου. Έλενα. Ακριβώς. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνει η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις της τελευταίας 15ετίας για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, Τρενοσέ, Εργοσέ, Ελένικ Τρέιν, όλοι οι συμβαλόμενοι στις συμβάσεις, καθώς και οι ροκολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων. Θα ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκληση, ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, τότε θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται στα αδικήματα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για δωροδοκίες. Είναι παραγεγραμμένα. Όχι, είναι για το ξέπλυμα, δεν είναι παραγεγραμμένο. Δεν παραγεγραμμένο. Καλά κάνει ο κύριος Βουρλιώτης, είναι σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Βουρλιώτης. Αλλά να θυμίσω ότι η σύμβαση 717 η συγκεκριμένη ερευνήθηκε από τη δικαιοσύνη, ερευνήθηκε από την αρχή διαφάνειας και μπήκε στο αρχείο το 2021. Έλα, να το θυμίσω τώρα. Απλά. Με 57 νεκρούς τώρα. Για άλλους λόγους, Παναγιώτη, με άλλο αντικείμενο όμως. Με άλλο αντικείμενο, με απιστία. Οκ, αν υπάρχει πρόβλημα σε βάρος του δημοσίου. Διερευνήθηκε όμως. Και μήπως κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βλέπουμε και λίγο διαφορετικά τα πράγματα για αυτές τις αμαρτωλές συμβάσεις γενικότερα. Να. Εδώ είμαστε σε συνέχεια μια... να ερευνούμε, Παναγιώτη. Σοφία, ναι, σε μια παράλληλη τώρα εξέλιξη πληθαίνουν οι εσωκομματικές φωνές στη Νέα Δημοκρατία που διαφωνούν με τη συμμετοχή του Κώστα Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της Γαλάζιας Παράταξης. Η κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι της απόφασης στον ίδιο, τον παραιτηθέντα υπουργό, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις ώστε ο σεραίος βουλευτής να μην είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Εσωκομματική γκρίνια στη Γαλάζια Παράταξη προκαλεί υποψηφιότητα του Κώστα Καραμαλή στις εκλογές. Μετά το Θοδωρή Ρουσόπουλο και τον Γιώργο Κουμουτσάκο και άλλοι κυβερνητικοί βουλευτές εκφράζουν ενστάσεις για την εκλογική του κάθοδο. Για τον ίδιο πρώτα απ' όλα θα είναι καλύτερο, θα είναι πιο ήσυχος με τη συνείδησή του. Και νομίζω ότι εάν, γιατί τον καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι χώμα αυτό που λέμε. Αν δεν μπορεί να πάρει την απόφαση, πρέπει να τον βοηθήσει ο Πρωθυπουργός. Το δρόμο της εξόδου από τα Γαλάζια ψηφοδέλτια έδειξε στον Κώστα Καραμαλή και η φωτεινή πιπηλή. Εγώ θα έλεγα να διευκολύνει όλους εμάς ο Κώστας ο Καραμαλής και κυρίως ο Πρωθυπουργός. Με τη λογική
τη δική μου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως υποστηρίζει ότι τους βουλευτές τους επιλέγει ο λαός, ρίχνοντας τον μπαλάκι της απόφασης στον παρετηθέντα Υπουργό Μεταφορών. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι εάν ο κ. Καραμαλής θα κάνει χρήση του καταστατικού δικαιώματος που υπάρχει, κάθε βουλευτής να μπορεί να είναι εκ νέου υποψήφιος, για να κρυθεί πια πολιτικά από τους ψηφοφόρους του. Σε κάθε περίπτωση αυτό μιλάμε, γιατί πολλές φορές δημιουργείται σύγχυση. Τους βουλευτές που εκλέγονται δεν τους διορίζει κανείς στο κοινοβούλιο. Κρίνονται από τους πολίτες που τους έστειλαν. Το σφυροκόπημα πάντως της αντιπολίτευσης για την υποψηφιότητα Καραμαλή συνεχίζεται. Όταν 10 μέρες πριν το ατύχημα, κυριολεκτικά 10 μέρες, μέσα στη Βουλή ο κύριος Καραμαλής έλεγε προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν καταθέσει ερώτηση: ντροπή σας που μιλάτε για ζητήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Έλεγε ψέματα ή δεν ήξερε. Ο γιατρός υποψήφιος του Πασόκ βρίσκεται εκτός ψηφοδελτίων. Ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται εντός ψηφοδελτίων. Την αντικειμενική του ευθύνη την πολιτική την ανέλαβε. Από εκεί πέρα η αξιολόγηση γίνεται από το κόμμα για την υποψηφιότητά του και βεβαίως από το λαό για την επιλογή του ή όχι. Έναν πολιτικό συντετριμένο, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη. Όχι, δεν το κάνουν όλοι, δεν υπάρχει αλίμονο. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τόσκας δεν παρετήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς θα κατεβαίνατε υποψήφια. Εγώ θα το σκεφτόμουν, να σας πω την αλήθεια. Και οι φωνές, Σοφία Φασουλάκη, εντός της Νέας Δημοκρατίας, που θέλουν εκτός ψηφοδελτίων τον Κώστα Καραμαλή, πληθαίνουν. Ναι, Ματίνα, με γαλάζιες πηγές να εκτιμούν ότι αργά ή γρήγορα ο πρώην Υπουργός Μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί και θα τοποθετηθεί, γιατί ο χρόνος κυλάει μάλλον σε βάρος του, τόσο σε βάρος του όσο και της κυβέρνησης. Και θυμίζουν, μάλιστα, ότι ήδη συγγενείς θυμάτων έχουν προσφύγει και με μηνυτήριες αναφορές βάζουν στο κάδρο των ευθυνών και τον ίδιο τον πρώην Υπουργό. Από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως, μέχρι ώρας έχουμε μάλλον συγγύν ηχθείως. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για κάποια επικοινωνία ή συνάντηση για το θέμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών. Βλέπω μια προσπάθεια να μείνει λίγο το θέμα πίσω. Ναι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Σοφία. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Σοφία μου. Θα έρθει η στιγμή που θα προκηρύξει εκλογές, δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει με τον Καραμαλή. Τότε λοιπόν μπορεί κάποια στιγμή να πει ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, όπως λένε πολλοί, ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να βγει για να του πει: δεν θα είσαι υποψήφιος. Να μην περιμένει την πρωτοβουλία από τον πρώην Υπουργό. Να έρθει η στιγμή να το πει τότε, στριμωγμένη στα σκοινιά και να μην καρποθεί, σε εισαγωγικά το καρποθεί, ούτε καν. Το πολιτικό όφελος ότι εγώ, κύριε, το καθαρίζω το κόμμα μου. Του λέω του Καραμαλή, που είναι ένα ιστορικό όνομα στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, επώνυμο μάλλον στη Νέα Δημοκρατία, του λέω μην απέξω. Και τότε να του πούν, και που το έκανες, εξαναγκάστηκες να το κάνεις, αφού πρώτα έγινε χαμός σε όλη τη χώρα, φώναζε όλη η χώρα, γινόταν διαδηλώσεις και φώναζε ο κόσμος, και να μην το καρποθεί και πολιτικά. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να επισπευτεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Και να πω εδώ ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, υπάρχουν πληροφορίες μας, ότι η κυρία Σοφία Νικολάου, η οποία θυμόμαστε όλοι στην Εύβοια τι έγινε, η οποία την εγκαλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις συμβάσεις αυτές αναθέσεις ως Γενική Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής. Γίνεται και έρευνα, Παναγιώτη. Ακριβώς. Είπε, δεν κατεβαίνω υποψήφια στις εκλογές. Ναι, οι πληροφορίες. Όχι, θα σου πω. Θα σου πω. Δεν συγκρίνονται τα ονόματα, δεν είπε κανείς. Είναι όμως μια ιστορία που την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, την είχε στα πρωτοσέλιδα τόσες ώρες. Έρχεται λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, έρχεται η κυρία Νικολάου και λέει ότι εγώ δεν θα κατέβω υποψήφια. Δεν θα κατέβω την ώρα που ο Καραμαλής είναι στα ψηφοδέλτια. Εγώ όμως δεν διώκομαι για κάτι. Εγώ έχω ένα πόρισμα, λέει η ίδια. Έχω ένα πόρισμα του ΔΟΕ που λέει ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Και μάλιστα ρίχνει και επιστολές ότι μπορεί να είναι και στην Εύβοια συνυποψήφιοι της που την έχουν ουσιαστικά ρίξει στο καναβάτσο. Επειδή το λοιπόν θέμα το αποκάλυψες εσύ, Παναγιώτη, καταλαβαίνω ότι λες ότι η κυρία Νικολάου είχε περισσότερο θάρρος να βγει και να πει ότι εγώ δεν κατεβαίνω. Βγήκε και είπε, τέλος πάντων βγήκε και είπε, δεν ξέρω τι στο ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω κάτι. Λέω γιατί από τη Νέα Δημοκρατία, όπως πληροφορούμε, από διαρροές, γιατί μέχρι ώρας δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, είχε ζητηθεί στην κυρία Νικολάου εδώ και 2 εβδομάδες να μην είναι υποψήφια. Και μάλιστα αυτή η τοποθέτηση που έγινε σήμερα, αυτές οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο, ότι η κυρία Νικολάου δεν θα είναι υποψήφια, προκαλούν ερωτηματικά, όπως μας είπαν στην κυρία. Πάντως η ίδια, μία γραμμή θα πω, η ίδια φέρεται, πηγές της τέλος πάντων, λένε ότι της είχαν πει πάγωσε λίγο τη διαδικασία. Και να σας πω και κάτι άλλο, από το οποίο είναι ντεσαβαντάζ αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν το ανακοίνωσε επίσημα.
Γιατί δεν το ανακοίνωσε επίσημα. Λοιπόν, να τελειώσει η ιστορία εξ αρχή. Έχει πέσει ο Παπαδόπουλος να πανηγυρίσει, αν με επιτρέπετε, για αυτή την εξέλιξη, τη διαφαινόμενη εξέλιξη. Δηλώνει με μια ανάρτησή του στο Facebook, όπως συνηθίζει. Μιλάει για νίκη και δικαίωσή του. Ζητά να κινηθεί γρήγορα η δικαιοσύνη, γιατί όπως λέει, είχε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά ο κύριος Πίτζος, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθόπουλος για τις απευθείας αναθέσεις της κυρίας Νικολάου. Και οι άνθρωποι της κυρίας Νικολάου λένε τα ίδια, ότι τώρα με τα 9 δις θα κάνετε. Λοιπόν, που τώρα, με λοιπόν μέση. Τώρα να πούμε κάτι σε ό,τι αφορά τον Καραμαλή. Μια κουβέντα μόνο. Στη Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν μέχρι προχθές, ένας Μητσοτάκης, όσο ισχυρός και αν ήταν, δεν καρατομούσε έναν Καραμαλή. Να. Μέχρι προχθές. Τώρα, άρα, ενώ ξέρει ο Μητσοτάκης ότι η υποψηφιότητα Καραμαλή του κάνει ζημιά, ως προχθές δεν μπορούσε να το κάνει. Θα προσπαθήσει να τον πείσει μέσω άλλο να φύγει μόνος του. Εάν δεν φύγει μόνος του, ενδέχεται κάποια στιγμή να το κάνει, αλλά θα έχει το κόστος που είπες εσύ. Θα είναι αργά και θα στραφεί εναντίον του. Ξέρει πάντως ότι εάν φύγει, εάν διώξει Καραμαλή, εκτός από το τι θα πούνε γύρω-γύρω, θα έχει και πρόβλημα μέσα στο κόμμα. Το ξέρει ότι θα έχει. Αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στην κοινωνία, κατά τη γνώμη μου. Φυσικά. Κατά τη γνώμη μου. Φαίνεται λοιπόν ότι η ατζέντα πάει έτσι και μάλιστα η συζήτηση ζεσταίνεται για τα καλά στο πεδίο των ευθυνών, μένοντας σε ορολογιακή βόμβα. Έτοιμη να εκραγεί, παρέπεμπε ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη. Καθώς εκτός από τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τραγικά κενά ασφαλείας και τις μαζικές ελλείψεις, τα ίδια τα στελέχη του ΟΣΕ δήλωναν πως το δίκτυο δεν συντηρείται λόγω έλλειψης πόρων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που αποκαλύπτει το Open, αποτύχει δεν είχαν συμβεί παρόμοια περιστατικά, καθώς αποφεύχθηκε το μοιραίο την τελευταία στιγμή. Λέγαμε ότι ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Πάρτε κάποιες αποφάσεις. Βοηθήστε μας. Από σύμπτωση δεν είχαμε και άλλα τραγικά δυστυχήματα στο σιδηρόδρομο, με τους εργαζομένους να προειδοποιούν πως το δίκτυο είχε αφαιθεί στην τύχη του. Μάλιστα δεν γινόταν ούτε συντήρηση λόγω έλλειψης πόρων, με τους υπεύθυνους να τρέχουν εκ των υστέρων να διορθώσουν βλάβες. Και αυτό δεν ήταν απλά κοινό μυστικό, αλλά το δήλωναν τα ίδια τα στελέχη του ΟΣΕ. Η συντήρηση λοιπόν έλλειψη κονδυλίων σοβαρών είναι διορθωτική, έστω και αυτή παίζει το ρόλο της. Προσπαθούμε με τα κονδύλια που υπάρχουν να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ώστε να είναι το δίκτυο ασφαλές. Αλλά φυσικά ελλείψη προληπτικής συντήρησης δημιουργούνται ανάγκες ανάταξης. Υπάρχουν βλάβες, υπάρχουν φθορές στο δίκτυο και η ανάταξη χρειάζεται δυστυχώς κονδύλια. Το έργο της τηλεδιοίκησης δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα τα τρένα να πηγαίνουν στα τυφλά και να βασίζονται στη ραδιοεπικοινωνία και τα τηλεγραφήματα. Στην περιοχή, ας πούμε, της Λάρισας, στην τρίτη επιθεώρηση, όπως λέμε εμείς υπηρεσιακά, για να λειτουργεί το σύστημα πρέπει να είναι από το Παλαιοφάρσαλο έως το Πλατή. Το σύστημα εκεί πέρα που λειτουργούσε ήταν ο τοπικός χειρισμός του σταθμού, ο οποίος είναι 4-5 χιλιόμετρα όσο είναι ο σταθμός, η διαμόρφωσή του. Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις που δημιουργούνταν βλάβες, είχαμε σημαντικές καθυστερήσεις επιδιόρθωσης, καθώς υπάρχουν γκρίζες ζώνες για το ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την αποκατάσταση του δικτύου. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικά έγγραφα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας στο Open αποδεικνύουν ότι αποτύχει δεν είχαν συμβεί άλλα μοιραία δυστυχήματα. Καθώς σύμφωνα με αναφορά μηχανοδηγού στον ΟΣΕ, 26 μόλις ημέρες πριν την τραγωδία, αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή μοιραία σύγκρουση στο δίκτυο. Κινούμασταν επιμονής γραμμής καθόδου και συναντήσαμε μηχάνημα στην κομμένη γραμμή ανόδου. Ο εξκαφέας με προεκτάσεις εκτελούσε εργασίες την ώρα της διέλευσής μας, άρα δεν είχε ενημέρωση από την κυκλοφορία. Το μηχάνημα εκτελούσε εργασίες και καθώς διερχόμασταν στη διπλανή γραμμή, αντικρίσαμε έντρομη την προέκτασή του να στρέφεται στην άλλη κατεύθυνση παράλληλα προς την αμαξοστοιχεία, δηλαδή ζήτημα λεπτών χειρισμών και εκατοστών. Και όλα αυτά ενώ φορείς και εργαζόμενοι προειδοποιούσαν συνεχώς για τις ελλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως τα τρένα θα επαναλειτουργήσουν μόνο με τις πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας, όπως επισημάνθηκε και στη συνάντηση του νέου Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Γεραπετρίτη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο. Η δέσμευση του Υπουργείου είναι ότι για να επανεκκινήσει ο σιδηρόδρομος θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα εχέγγυα και από την πλευρά της πολιτείας και από μας για την ασφαλή
λειτουργία του σιδηροδρόμου. Μετά τον παράσταση των παρετήσεων στους οργανισμούς του σιδηροδρόμου, τη θέση του Συμβούλου της ΟΣΕ αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Τερεζάκης, ενώ τη θέση του Προέδρου της ΕργοΣΕ, ο Χρήστος Παλιός, οι οποίοι αναλαμβάνουν μεταβατικά τις θέσεις αυτές, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων διοικητών, για την οποία προβλέπεται διεθνής πρόσκληση. Την ίδια ώρα η Hellenic Train σε νέα ανακοίνωσή της απαντά για τις αιχμές περί ελλιπούς εκπαίδευσης των οδηγών της, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως οι υπάλληλοι είχαν εκπαιδευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Και το αλαλούμ στους σιδηροδρόμους αποδεικνύει ένα ακόμη περιστατικό που αποκαλύπτει το Open. Πέρυσι τον Απρίλιο, πάμε στο Μίλτο Σακελάρη, σημειώθηκε Μίλτο σύγκρουση τρένου με μηχανήματα που εκτελούσαν εργασίες. Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Ματίνα. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά άγνωστα περιστατικά, τα οποία και εμείς πληροφορούμαστε τώρα. Να δούμε λοιπόν τι είχε γίνει. Βλέπουμε εδώ και σχετικές φωτογραφίες από την σύγκρουση. Το περιστατικό έγινε στις 12 Απριλίου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν κινούταν από Παλαιοφάρσαλο προς Θεσσαλονίκη, περνώντας από το σταθμό στο πλατή. Μίλησαν λοιπόν οι εργαζόμενοι εκεί, οι μηχανοδηγοί, με το σταθμάρχη και τους είπε να προσεγγίσουν κανονικά το άδενδρο. Τους είπε επίσης ο σταθμάρχης πως ήταν το φωτόσημο στο κόκκινο, αλλά θα έπρεπε να το αγνοήσουν. Είδαν λοιπόν οι μηχανοδηγοί πως ήταν στο πράσινο. Συνέχισαν κανονικά και έπεσαν πάνω σε αυτές τις εργασίες που βλέπουμε στις αποκλειστικές εικόνες που αποκαλύπτει σήμερα το Open. Αλλάζαν τα ξύλα. Ακριβώς. Έκαναν εργασίες στη γραμμή. Δημήτρη, αν άκουσα καλά την ερώτησή σου. Ναι. Προσπάθησαν λοιπόν να σταματήσουν. Άρχισε να φρενάρει ο μηχανοδηγός. Τι έγινε, άρχισαν τα σφυρίγματα στο τρένο για να φύγουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, να φύγουν από εκείνο το σημείο. Φυσικά. Γιατί φυσικά καταλαβαίνετε τι θα γινόταν, ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, καμία ενημέρωση ούτε στους μεν ούτε στους δε, μας λες, Μίλτο. Ακριβώς. Από τη σύγκρουση λοιπόν με τα μηχανήματα έπιασε φωτιά σε μπιτόνια που ήταν δίπλα, έσβησαν τη φωτιά και οι εργάτες που ήταν εκεί και οι μηχανοδηγοί οι οποίοι κατέβηκαν. Και τι έκαναν λοιπόν, ρώτησαν αν μπορούν να προχωρήσουν. Τους απάντησαν λοιπόν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί που έκαναν τις εργασίες ότι μην προχωρήσετε, δεν υπάρχουν μπουλόνια στη γραμμή, υπάρχει κίνδυνος να γίνει εκτροχιασμός. Παιδιά, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για αναγγελίες θανάτου καθημερινές και εκεί στον ΟΣΕ είχαν βάλει τα σπίδες. Αναγγελίες θανάτου ήταν αυτό. Είναι δυνατόν να είναι στη μέση, να μην το ξέρει κανείς. Είναι δυνατόν, πραγματικά ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό είναι μια περιγραφή ενός προαναγγελθέντος θανάτου όλο αυτό που κάνουμε αυτές τις μέρες. Το εξωφρενικό, το περισσότερο εξοργιστικό είναι όλο αυτό που ζούμε με τις αποκαλύψεις που βλέπουμε κάθε μέρα εδώ. Αυτό είναι που εξοργίζει και τον κόσμο. Και ακόμη, Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις, και ακόμη και στην περίπτωση που κατάφεραν να αποφύγουν τα μηχανήματα, είχαν φύγει δηλαδή πάνω από την γραμμή, αν συνέχιζαν, δεν υπήρχαν τα μπουλόνια λόγω της αλλαγής των επιθεμάτων, όπως διαβάζω στην αναφορά που έχω στα χέρια μου. Και εκεί λοιπόν, αν προχωρούσε η αμαξοστοιχεία, θα υπήρχε κίνδυνος εκτροχιασμού. Τώρα, βαρύ είναι αυτό που θα πω, αλλά όσοι ταξιδέψαν με το τρένο τα δύο τελευταία χρόνια, ας πάνε σήμερα το βράδυ που είναι οι πρώτοι χαιρετισμοί να κάνουν το σταυρό τους στις εκκλησίες. Αποτύχει ζούμε, αυτό δεν λέγαμε τόσο καιρό. Ναι. Αποτύχει τόσα χρόνια, ζει τόσος κόσμος. Αποτύχει, δυστυχώς. Αποκαλύπτεται ένα σκηνικό τρόμου πραγματικά για εργαζόμενους και επιβάτες. Πάμε λοιπόν και στον Γιάννη Ρίγο, γιατί πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν, Γιάννη, τα μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων και τραυματιών. Έτσι, Ματίνα, πρόκειται για μια σειρά μέτρων στήριξης που θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και στους σοβαρά τραυματίες από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη κάρτα. Θα δίνεται ειδική μόνιμη μηνιαία σύνταξη 1.655 ευρώ στις οικογένειες των θανόντων αλλά και σε άτομα με αναπηρία 50%. Πρόκειται για μια φορολόγητη σύνταξη. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία άλλη αφορολόγητη σύνταξη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Αναδρομικά από την 1η Μαρτίου. Πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα. Θα προχωρήσουν σε διαγραφές οφειλών στην εφορία αλλά και στον ΕΦΚΑ που είχαν οι συγγενείς των νεκρών αλλά και των τραυματιών με μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, ακόμη και σε όσους βέβαιως νοσηλεύτηκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι διαγραφές οφειλών αφορούν ακόμα και τα αδέρφια των θανόντων. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Θα διαγράφονται τα υπόλοιπα δανείων για τις οικογένειες. Άρα και στις τράπεζες.
των θανόντων, είτε πρόκειται για στεγαστικά είτε προσωπικά δάνεια. Και τελευταία κάρτα, έχουν το δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο μόνο για ένα μέλος οι οικογένειες των εκλειπώντων. Όσοι επιβάτες υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, αλλά και όσοι νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω ότι έχει κάτι δευτερεύοντα για τους φοιτητές οι οποίοι επεμβαίνουν στο τρένο που μπορούν να κάνουν μεταγραφή κλπ. Αλλά τα βασικά είναι αυτά τα πολλά, γιατί είναι μεγάλο ο κατάλογος. Σωστά. Μακάρι να μην χρειάζονταν. Καλά είναι, αλλά μακάρι να μην χρειάζονταν. Να μην χρειάζονταν και αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε που θα το πω τώρα, θα γίνει προσφυγή και θα ισχύσουν και για τους τέσσερις σκοτωμένους στο Άδενδρο, πώς το λέγανε πριν στο από το Άδενδρο το 17. Το 17. Να ισχύσουν για όλους. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Τώρα ένα μεγάλο θέμα που έχει αναδειχθεί μετά την τραγωδία είναι η λαιλασία των σιδηροδρόμων και η λεγόμενη μαφία του Χαλκού. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι έχει στοιχήσει στο δημόσιο το πλιάτσικο στις γραμμές και τα καλώδια του ΟΣΕ τα τελευταία 10 χρόνια. Μέχρι και σήμερα, καλά οργανωμένα κυκλώματα κλέβουν εξοπλισμούς, διοχετεύοντας το μέταλλο στην αγορά. Ολοκληρώθηκε η απεργία μας, ολοκληρώνεται, γιατί ήδη μας έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοί μας στην περιφέρεια ότι ήδη κάποιες ομάδες κινούνται και θα υπάρχει κίνδυνος βανδαλισμού. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δώσει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός εντολή ξεκινήσει στο σιδηρόδρομο και να μην βρούμε ράγες. Για περισσότερο από μία δεκαετία συνεχίζεται ένα μεγάλο πλιάτσικο από κυκλώματα στο δίκτυο του ΟΣΕ. Οι κλοπές σε καλώδια χαλκού, ηλεκτρολογικό και άλλο σιδηροδρομικό υλικό πιθανόν να έχουν στοιχήσει στο δημόσιο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, καθυστερώντας τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο το απαρχαιωμένο δίκτυο. Στο σταθμό του Μενιδίου κάναμε ανάταξη στον υποσταθμό. Ολόκληρος υποσταθμός πόσοι τόνοι μετασχηματιστές μέσα χαλκό και τέτοια. Και το είχαν αφήσει ερείπιο. Είχαν πάρει και τις πόρτες τις μεταλλικές. Είχαν πάρει, να φανταστείς, μέχρι τα καλώδια που έχουν τους διακόπτες τους εξωτερικούς για τα φώτα. Ένα κουφάρι σκέτο. Είναι 100 μέτρα από το σταθμό του Μενιδίου. Τέτοια γεγονότα και τέτοια φαινόμενα στο δίκτυο. Πρόκειται για κυκλώματα που δρούν έχοντας πληροφόρηση για τον εξοπλισμό στο δίκτυο, ακόμα και σε συνεργασία με επίορκους υπαλλήλους. Στη συνέχεια, προχωρούν στην πώληση του υλικού σε μικρότερες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανακύκλωσης, χωρίς φυσικά κανένα νόμιμο παραστατικό. Το υλικό διοχετεύεται στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων. Όπως επαναλαμβάνω, και αυτοί οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των προτιμαίων μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Mm-hmm. Αυτοί οι κλεπταποδόχοι λοιπόν θα μπορούσαν εύκολα να εντοπιστούν και να εξηγήσουν πού βρίσκουν αυτές τις μεγάλες ποσότητες χαλκού. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm-hmm. Θέλεις πρέπει να υπάρχει. Ας δούμε όμως και την ποινική μεταχείριση αυτών οι οποίοι κλέβουν το σιδηροδρομικό υλικό. Είναι όλοι έξω πάλι. Άρα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το 2017 εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία προχωρούσε σε συστηματικές κλοπές υλικού, δωροδοκίες εργαζομένων του ΟΣΕ και στημένους διαγωνισμούς για ανακυκλώσιμα μέταλλα, αποσπώντας υλικά με αξία βαφτισμένα ως απορρίμματα. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2017, όπου αφαιρέθηκαν τουλάχιστον 5 φορτία με ποσότητα σιδηροδρομικού υλικού 290 τόνων από το σιδηροδρομικό σταθμό Νέας Φιλαδέλφειας στη Θεσσαλονίκη. Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, παρουσία πάλι υπαλλήλων του ΟΣΕ, αφαιρέθηκαν τροχή και άξονες αμαξοστοιχειών περίπου 220 τόνων από την περιοχή Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης. Από στοιχεία που κατατέθηκαν πρόσφατα στη Βουλή, προκύπτει ότι σε διάστημα 4 ετών είχαν κλαπεί πάνω από 120 χιλιόμετρα καλωδίων χαλκού, με το κόστος αποκατάστασης της ζημιάς να υπολογίζεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017 και οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος 30 ατόμων για κλοπή, απάτη, δωροληψία υπαλλήλου και άλλες κατηγορίες. Με τόσα χρήματα που έχουν πέσει στο σιδηρόδρομο, θα έπρεπε η γραμμή να είναι κλειστή από αριστερά και από δεξιά. Δηλαδή να υπάρχουν μπετά, να μην μπορώ εγώ να πλησιάσω με το αυτοκίνητό μου, με το φορτηγάκι μου από το χωματόδρομο, τον επαρχιακό, που πάω στο χωράφι μου και δίπλα είναι η γραμμή, να πάω να κόψω, να πετάξω το φρύδιο και να σηκώ να φύγω. Ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επαναλειτουργία των σιδηροδρόμων είναι η προστασία του δικτύου από τις λαιλασίες με την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου. Και όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το πλιάτσικο συνεχίζεται και μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Στέφανος Σίσκος έχει όλο το ρεπορτάζ. Στέφανε. Ούτε καν μέρες, ώρες είχαν περάσει από το δυστύχημα στα Τέμπη και όπως μαθαίνουμε είχαμε κλοπή χαλκού από το δίκτυο στα γλυκά νερά. Δεν είχαμε δηλαδή συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος της τραγωδίας στα Τέμπη και είχαμε ακόμα μια ληστεία στο δίκτυο. Τώρα να σας πω ότι όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μάλλον αυτή η ποσότητα έχει βγει στο εξωτερικό. Και αυτό συνηγορεί ότι υπάρχει οργανωμένο δίκτυο, όπως είδαμε και πριν,
και στο ρεπορτάζ του Μιχάλη του Κωνσταντόπουλου. Ενώ πάνω σε αυτό έχω να σας πω ότι μία γραμμή από τη μία κολόνα στην άλλη, που είναι 30 μέτρα, ζυγίζει 900 κιλά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν πάει οποιοδήποτε με το αυτοκίνητό του, κόβει λίγο καλώδιο και το βάζει στο πορπαγκάζ. Χρειάζονται φορτηγά, χρειάζεται κόσμος και χρειάζεται εξοπλισμός. Πάνω σε αυτό πάλι να σας πω ότι οι κλοπές γίνονται από δύο σημεία. Η μία γίνονται από τα ανοιχτά καλώδια, πάνω από τις ράγες δηλαδή. Σε εκείνα εκεί τα σημεία. Πώς γίνεται η κλοπή? Πετάνε μια αλυσίδα, κόβεται εκεί το ρεύμα και κόβουν μετά το τέτοιο από το χαλκό. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατάσταση, σε ένα άλλο σημείο. Πάνε και κλέβουν χαλκό από μέσα από τους υποσταθμούς. Εκεί λοιπόν ο χαλκός, τα καλώδια, είναι τυλιγμένα μέσα στα μηχανήματα. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν, εκεί δεν γίνεται να πάει κάποιος και να κόψει έτσι απλά το ρεύμα. Χρειάζεται ειδικός να ξέρει πού είναι η παροχή και να κόψει το ρεύμα και στη συνέχεια μετά να πάρει το κλεμμένο υλικό. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, γίνουν ερωτήματα και απαιτούν και απαντήσεις από τους αρμόδιους. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει απαιτούν οργάνωση και νομίζω ότι εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών που την ακούσαμε, παιδιά, υπάρχουν και σκέψεις ακόμα και να γίνει κακούργημα το αδίκημα. Mm-hmm. Υπάρχουν και σκέψεις για αστυνόμευση όλου του δικτύου. Σοφία. Βέβαια, πώς μπορείς να βάλεις κατά μήκος εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων αστυνομία, λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα. Τελευταία φορά που τελευταία μεγάλη κλοπή ήταν 100 χιλιόμετρα. 100 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα είχαν κλέψει σε μήκος 100 χιλιόμετρων. Όταν ανά 30 μέτρα το καλώδιο ξυγίζει 900 κιλά, έναν τόνο δηλαδή, και κάνει, πουλιέται ο χαλκός τύπου Α, 8 ευρώ ο τόνος, το κιλό. Το κιλό. Είναι 8 χιλιάρικα, είναι 7,5 με 8 χιλιάδες ευρώ ανά 30 μέτρα. Και είχαν πάρει χαλκό σε 100 χιλιόμετρα, καταλαβαίνεις τι ποσό. Όχι μία φορά, εννοείς. Αυτή ήταν μια συγκεκριμένη δικογραφία που είχα διαβάσει εγώ. Αυτή λοιπόν, πρώτον, δεν είναι 5-10 Ρωμά. Είναι συμμορίες ολόκληρες. Δεύτερον, καταρχήν υπήρχαν ρωτώ η αστυνομία, δεν ξέρω αν χρειάζεται ή αν έχει νόημα η αυστηροποίηση. Αυτοί που αγοράζουν τα σκραπατζίδικα δεν αγοράζουν καλώδιο χαλκό με το πλαστικό γύρω-γύρω. Το θέλουν καθαρισμένο. Γι' αυτό υπάρχουν περιοχές ολόκληρες που φωνάζουν οι κάτοικοι, παίρνουν αστυνομία και λένε καίνε καλώδια και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Εκεί είναι όλα κλοπημαία τα οποία καίνε τα καλώδια για να πουλήσουν το γαλλικό. Εκεί τους τσιμπάς. Ναι. Αλλά δεν πάει κανείς. Να σε ρωτήσω κάτι, μπορεί να μπει η αστυνομία εκεί? Ναι, ξέρεις μπορεί που, να μπει. Άκου να σου πω. Οποιοςδήποτε. Εγώ έχω φίλο που είχε 10 έργα τέχνης. Δεν εγκλήψαν, τα κλέψαν όλα. Μπήκαν στην αυλή του και τους σηκώσανε τόνων. Με γερανάκια και τα πήραν και τα βρήκαν στις σκραπατζίδικα. Άκουσες τι είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων εκεί? Ναι. Άκουσες τι είπε της Ομοσπονδίας? Ότι θέλει να... Με τόσα δις που έχουν... 15 δις έχουν πέσει στο σιδηρόδρομο. Θα έπρεπε να έχει... Πιάνονται όμως. Ξέρεις που είναι τα σκραπατζίδικα αυτά, παιδιά? Ξέρει όλος ο κόσμος. Όλος ο ξέρει που είναι. Στο Μενίδη είναι, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ. Και στο Ασπρόπυργο. Λοιπόν, τα μισά είναι πραγματικά είναι νόμιμα και διακινούν και κανονικά. Άλλα. Διακινούν και ναι. Χωρίς τιμολόγια. Υπάρχουν όμως και τελείως παράνομα. Δεν μπορεί αστυνομία να ξέρει όλος ο κόσμος που είναι αυτά και να μην ξέρει αστυνομία. Ας πάνε να κάνουν κάτι. Ας πάνε τους πιάσουν, ρε. Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στη γειτονική μας Τουρκία, η οποία μπαίνει και επισήμως σε τροχιά εκλογών. Ανακοινώθηκε για τις 14 Μαΐου. Ο Ταγί Περντογάν στις πρώτες προεκλογικές εξαγγελίες υποσχέθηκε την ανέγερση εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών για τους σχεδόν 15 εκατομμύρια σεισμόπληκτους. Και ενώ οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μπροστά τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Κιλιτσντάρογλου, αναλυτές εκτιμούν ότι η αναμέτρηση θα κριθεί ακόμη και στα σημεία. Κομβικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το φιλοκουρδικό κόμμα. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı. Με την υπογραφή του Ταγί Περντογάν στο προεδρικό διάταγμα άνοιξε και επίσημα η προεκλογική περίοδος στην Τουρκία.
Ο Τούρκος πρόεδρος έταξε στους πληγέντες των φωνικών σεισμών 320.000 νέα σπίτια μέσα σε ένα χρόνο. Όμως δεν διευκρίνησε πώς θα ψηφίσουν 15 εκατομμύρια σεισμόπληκτοι στις ισοπεδωμένες περιοχές τους. Well, I think the main thing that everybody is waiting to hear about, he didn't go into detail there, but is how the earthquake is going to affect the actual voting process, because in Turkey, like many places in the world, you vote in the area where you live, where you're registered. Δύο μήνες πριν τις εκλογές, στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, ο υποψήφιος για την Προεδρία Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου προηγείται μεν στις δημοσκοπήσεις έναντι του Ταγίπ Ερντογάν, όμως τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμη, εκτιμούν οι αναλυτές. Opinion polls show Turkey's upcoming election is likely to be the closest fought contest in Erdogan's 20-year rule. Κομβικό ρόλο διαδραματίζει το φιλοκουρδικό κόμμα HDP που θα κρίνει και τις εκλογικές ισορροπίες. Η πρόθεση της ηγεσίας του να στηρίξει την υποψηφιότητα Κιλιτσδάρογλου προκαλεί εκνευρισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Even the Kurdish opposition, who has been oppressed by the Turkish state for many decades, now they said they would support Kılıçdaroğlu if he is a candidate. Which is a huge breakthrough because, you know, to your point about Erdogan's authoritarianism, he suppressed a lot of people. Η εφημερίδα Sabah υποστηρίζει ότι το τραπέζι των έξι παραδίδεται στο φιλοκουρδικό HDP. Στο ίδιο ύφος και η Τουρκία. Γράφει στο πρωτοσέλιδό της πως υπάρχει μυστικός πράκτορας στο τραπέζι της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας την προσέγγιση της συμμαχίας των έξι με το HDP. Κομβικός είναι ο ρόλος και για τους δημάρχους Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, Εκρέμη Μάμογλου και Μανσούρ Γιαβάς, που αποτελούν τον ισχυρό πόλο της αντιπολίτευσης. Yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak hep ne söyledim ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım bunu sahada göreceksiniz. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, νέους ολονύκτιους βομβαρδισμούς κατήγγειλε ο Ζελένσκι, με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για νόμιμες επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν νέες δηλώσεις του επικεφαλής των Βάγνερ, που κατηγορεί τη Μόσχα ότι του έχει κόψει κάθε γραμμή επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, αφήνοντας τη μισθοφορική ομάδα χωρίς πυρομαχικά. Νέες επιθέσεις με πυράβλους και πυροβολικό αυτή τη φορά στα χωριά γύρω από το Δνίπερο, καταγγέλει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επιθέσεις που κατέστρεψαν ακόμα μια ενεργειακή εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα. Τούρι, чергове намагання держави терориста воювати проти цивілізованості призвело до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають весь день. Хотел бы напомнить, что военные объекты на Украине – это законная цель наших вооруженных. Την ίδια ώρα το χάσμα μεταξύ των Βάγνερ και του Κρεμλίνου βαθαίνει, με τον αρχηγό της μισθοφορικής ομάδας να καταγγέλει ότι η Μόσχα του έχει μπλοκάρει κάθε γραμμή επικοινωνίας, στερώντας πολεμοφόδια από τους μαχητές του, την ώρα που εκείνοι επιχειρούν αδιάκοπα στον Ντονμπάς. To get me to stop asking for ammunition, all the hotlines to offices, to departments, etc. have been cut off from me. I'm knocking on all doors, sounding the alarm with ammunition and reinforcements, as well as covering our flanks. And it is a remarkable turn of events, especially given that right now it is Wagner's flag flying in eastern Bakhmut, not Russia's. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών παράλληλα επιβάλλει κυρώσεις σε δίκτυο επιχειρήσεων μέτρα την Κίνα, που βοηθάει το Ιράν να κατασκευάζει ντρόουν, το οποίο με τη σειρά του τα στέλνει στη Ρωσία. Κυρώσεις που έρχονται μαζί με την επανεκλογή του Κινέζου Προέδρου Σι για τρίτη συναπτή θητεία. Внимание, экстренное сообщение. Произошел удар. Срочно проследовать укрытие. Произвести герметизацию помещений. Используйте противогазы всех типов. Και όλα αυτά την ώρα που τηλεθεατές στη Μόσχα και άλλες πόλεις της Ρωσίας είδαν ξαφνικά στους δέκτες τους επίγον μήνυμα για άμεση μεταφορά στα καταφύγια εξαιτίας πυρηνικής επίθεσης. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε νέο περιστατικό αστυνομικής βίας, ένας 25χρονος έπεσε νεκρός από βροχή πυρών, ενώ τραγικός είναι ο απολογισμός του μακελιού στο Αμβούργο από επίθεση ενόπλου σε εκκλησία μαρτύρων του Ιαχωβά. Είναι η στιγμή των πυροβολισμών σε εκκλησία μαρτύρων του Ιαχωβά στο Αμβούργο. Αστυνομικοί σπέβδουν στην περιοχή και αποκλείουν το σημείο. Es wurden auch Menschen und Personen rausgetragen und es gab bestimmt 25 Schüsse mindestens, die ich gehört habe. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ μια έγκυος 7 μηνών που πυροβολήθηκε στην κοιλιά έχασε το μωρό που κυοφορούσε. 8 ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ ο 35χρονος δράστης, το κίνητρο του οποίου παραμένει άγνωστο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Die Polizeibeamten, die dort reingegangen sind, haben dann auch Personen aufgefunden, die möglicherweise durch Schusswaffe schwer verletzt und teilweise auch tödlich verletzt worden sind.
Οι τοπικές αρχές είχαν λάβει μια ανώνυμη πληροφορία πριν από 2 μήνες σχετικά με τον 35χρονο δράστη, ωστόσο μετά από σχετική έρευνα δεν εντόπισαν λόγους ανησυχίας και έτσι δεν του κατέσχισαν το όπλο που είχε στην κατοχή του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρός έπεσε ένας 25χρονος οδηγός από πυρά αστυνομικών στη Γιούτα. Όλα άρχισαν όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημά του ζητώντας του δίπλωμα οδήγησης. Εκείνος όμως τους έδειξε το διαβατήριό του. Thank you so much, Mr. Chase Allen. That is not me. That is a piece of plastic paper. So you have a fraudulent passport? No. Okay, step out of the car for me. No. Οι αστυνομικοί άνοιξαν την πόρτα και τότε άρχισαν να φωνάζουν ότι ο 25χρονος έχει όπλο. Μετά τους πυροβολισμούς τον έβγαλαν από τη θέση του οδηγού, τον έριξαν στο έδαφος και του πέρασαν χειροπέδες. Λίγο αργότερα, ο νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, με την οικογένειά του να κατηγορεί την αστυνομία για βάναυσο φόνο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσως μετά η οικογενειακή σειρά, η δική μας οικογένεια. Και στις 9 μη χάσετε την ταινία κινουμένων σχεδίων, Η κλεμμένη πριγκίπισσα. Στις 11 ακολουθεί το ένα τραγούδι ακόμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ.